Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, είμαι και λίγο αγχωμένη όμως. Οπότε, καλωσορίζω δίπλα μου. Κρυσταλία, κρυστάλλι Γλυνιαδάκη, είναι το άγχος, θα το ξεπεράσω. Συγγραφές και ποιήτρια. Ο κύριος Σιμεών Κελετζής, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ορμόμενος. Διπλωματικό σώμα, αλλά και ακτιβιστής με κάποιο τρόπο. Από την Εγκαλιτέ, Vice President. Και η κυρία Κριστέλ Φουλκό. Nice to meet you. I'm really happy to be here with you. Thank you. Diversity Campaigns and External Engagement Director από τη Σανοφή. Yes. Σήμερα θα συζητήσουμε στρατηγικές για τη λεγόμενη διαφορετικότητα και το inclusion. Αυτό από μόνο του τα τελευταία χρόνια αλλάζει όνομα. Είναι Diversity, Equity and Inclusion. Inclusion and Diversity και πολλές άλλες επιλογές. We're okay? Yes. Yeah. Yeah. Οπότε, και μόνο το γεγονός ότι αναγκαζόμαστε να αλλάξουμε τον τίτλο Today και να άλλοτε να το λέμε IND, άλλοτε να το λέμε μόνο Inclusion, άλλοτε να το βάζουμε κάτω από την ταμπέλα του Social Responsibility, δημιουργεί περισσότερα ή λιγότερα expectations και μάλλον δημιουργεί και μια δυσκολία στο να μετρήσουμε ποια ακριβώς είναι τα expected outcomes, οι επιθυμητές, τέλος πάντων, συνέπειες και ωφέλη από αυτές τις στρατηγικές. Έρχομαι σε σένα πρώτα, Σιμεών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλοι διεθνείς οργανισμοί δίνουν τον τόνο για το τι πρέπει να κάνουμε. Και με κάποιο τρόπο προσδιορίζουν και ένα framework, άλλοτε πιο σαφές, άλλοτε λίγο πιο ασαφές, για να δώσει μια δημιουργική ίσως ασάφεια και στους οργανισμούς. Πόσο εύκολο είναι ένας οργανισμός να ακολουθήσει μια στρατηγική η οποία να συμμορφώνεται με τις ευρωπαϊκές οδηγίες και από το ρόλο σου σε έναν ευρωπαϊκό οργανισμό, πόσο εύκολο και ένας ευρωπαϊκός οργανισμός να ξεπεράσει αυτές τις προσδοκίες ο ίδιος για το τι ορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Diversity, Equity and Inclusion. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση πρώτα απ' όλα. Να πω ότι ο σκοπός είναι να έχουμε ένα ασφαλές περιβάλλον εδώ και όχι άγχος, με μια ανοιχτή συζήτηση. Οπότε, για να τις ηρεμήσουμε, είμαστε εδώ για σένα. Όντως, θα υπογραμμίσω την ιδιότητά μου ως αντιπρόεδρου του Εγκαλιτέ. Το Εγκαλιτέ είναι η Ένωση των Υπαλλήλων στους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς, ΛΟΑΤΚΙ Υπαλλήλων στους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς, είτε αυτό είναι στις Βρυξέλλες, είτε στους οποιοδήποτε άλλες πρωτεύουσες, είτε και τα όργανα. Εγώ δουλεύω σε ένα ευρωπαϊκό δρόντα παίκτη, ο οποίος είναι η διπλωματική υπηρεσία, η οποία είναι External Action Service. Ως Εγκαλιτέ παρόλα αυτά, το κομμάτι το οποίο αφορά στους υπαλλήλους, το οποίο δεν εκφράζει την Ευρωπαϊκή Ένωση ως τέτοιο, να πω ότι ο ρόλος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές περιβάλλον για όλους τους υπαλλήλους, ανεξάρτητα το που βρίσκονται. Και αυτό είναι το μείζον. Η ασφάλεια και ο σεβασμός για όλους τους υπαλλήλους, για όλους τους ανθρώπους που εργαζόμαστε για τα όργανα, αλλά και όχι μόνο αυτό, και σε όλες τις υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Ένωσης ανά τον κόσμο, τα delegation, είναι το πιο σημαντικό. Επίσης, το να έχουμε ίσες ευκαιρίες, ο τρόπος στο οποίο αντιμετωπίζουμε προβλήματα κακοποίησης ή επίθεσης. Γιατί η αλήθεια είναι, ακούω πριν το προηγούμενο πάνελ και την προηγούμενη συζήτηση, υπάρχουν τα επιτεύγματα και οι δυνατότητες τις οποίες προχωράμε μπροστά σε επιχειρήσεις, αλλά είναι ένα κομμάτι του τι κάνουμε στη δημοκρατία μας, τι κάνουμε στο μικρό κοσμό μας, ο οποίος ξεκινάει, αισθάνομαι ασφαλής εκεί πέρα που ζω, εκεί πέρα που είμαι, στη δουλειά μου και μαζί με άλλους συνεργώ για να κάνουμε κάτι για την κοινωνία, για τους οργανισμούς στους οποίους αναφέρθηκες. Ένα βήμα όμως, να πάμε ένα βήμα πιο πίσω. Η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλλον η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα έχει μια ιστορία πίσω, την οποία δυστυχώς δεν τη μαθαίνουμε. Εγώ θα πάρω ότι το ρόζα άστρο που υπήρχε από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι το Levanter Scare στις Ηνωμένες Πολιτείες, μέχρι την κατάσταση που βρισκόμαστε τώρα, όπου στη Ρωσία η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα θεωρείται, αποφασίστηκε ότι είμαστε τρομοκρατική και εξτρεμιστική οργάνωση, είμαστε υποδιωγμό. Και καλώς είναι να φύγουμε ή να αντιληφθούμε ότι τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ, τα ανθρώπινα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ, ο σεβασμός για τα ανθρώπινα δικαιώματά μας, πόρο απέχει από lifestyle δικαιώματα.
οι συζητήσεις πολλές φορές γίνονται σε αυτό το πλαίσιο. Και καλό είναι να θυμίζουμε στους ανθρώπους μας, στους ανθρώπους που είναι δίπλα μας, στον αδελφό μας, στο φίλο μας, τη μητέρα μας, ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι σκοτώνονται γιατί διεκδικούν ανθρώπινα δικαιώματα για μας. Υπάρχουν δημοσιογράφοι, απόλυτη διαφορετικότητα, όχι μόνο από την κοινότητα, οι οποίοι προσπαθούν να ενώσουν τη φωνή τους και να πούνε υπάρχει πρόβλημα, προσπαθούμε για κάτι καλύτερο, για την κοινωνία που ζούμε αλλά και την επόμενη κοινωνία. Για να μην πλατιάζω, η Ευρωπαϊκή Ένωση, είμαι περήφανος που δουλεύω για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαι ένας διπλωμάτης, δουλεύω για την Ευρωπαϊκή Ένωση και γιατί είμαι περήφανος, όχι γιατί όλα είναι τέλεια, αλλά γιατί σου δίνει ένα πλαίσιο να μπορείς να αγωνιστείς. Και αυτό είναι κεκτημένο των Ευρωπαίων πολιτών. Είναι κεκτημένο μας. Στο βαθμό που στην υπάρχουσα κατάσταση υπάρχει ένας επίτροπος για την ισότητα, υπάρχουν σχέδια δράσης, τα οποία αφορούν για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για τη δημοκρατία, για το φύλο. Υπάρχει η ατζέντα του Gender and Diversity στη διπλωματική υπηρεσία και υπάρχει και το σχέδιο δράσης. Όλα αυτά τα εργαλεία δεν γίνονται από μόνα τους, δεν εφαρμόζονται από μόνα τους και πάντα χρειάζεται είτε είναι οι ενώσεις των πολιτών, είτε είναι οι ενώσεις των εργαζομένων να είναι εκεί, να είναι ευγνώμων για αυτά που έχουμε πετύχει και να διεκδικούμε τα πενταπλάσια. Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν έχουν πύχη. Ο πύχης είναι το άπειρο. Μέχρι ο τελευταίος άνθρωπος να αισθάνεται ασφαλής, να αισθάνεται ότι μπορεί να ξυπνήσει και να έχει μόνο ασφάλεια, να είναι ενθουσιασμένος γιατί πάει να δουλέψει και να παράγει, να συνεισφέρει με άλλους. Είναι λίγο. Θα επανέλθω σε αυτό πιο μετά και συγγνώμη που μακρηγορώ, αλλά ήμουν πρόσφατα στην Αμερική, στην Ουάσιγκτον, πήγα στο Μουσείο Αφρικανοαμερικανικής Ιστορίας και Κουλτούρας. Έλεγε μέσα, είναι πραγματικά σοκαριστικό, έντονο, ένα στιγμιότυπο από ομιλία του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ που έλεγε ότι εάν δεν μπορούμε να πετάξουμε, θα τρέξουμε. Αν δεν μπορούμε να τρέξουμε, θα περπατήσουμε. Αν δεν μπορούμε να περπατήσουμε, θα συρθούμε. Αλλά δεν θα σταματήσουμε να διεκδικούμε το αυτονόητο, το οποίο είναι ο πλήρης σεβασμός. Ευχαριστώ. Για να δούμε τώρα πώς μία στρατηγική μέσα στις επιχειρήσεις, Κριστέλ, μπορεί είτε να αυξήσει αυτό το αίσθημα του ανήκειν, και αυτό το αίσθημα του να είμαστε ασφαλείς, να χαιρόμαστε που δουλεύουμε για αυτή την επιχείρηση, να είμαστε υπερήφανοι, ή από την άλλη πλευρά, ένας εξωτερικός παρατηρητής, να το θεωρήσει όλο αυτό σαν ένα pink washing, μία προσπάθεια απλά να μασκαρέψουμε τα πράγματα και να δείξουμε ότι έχουμε ένα καλό πρόσωπο στην κοινωνία. Πώς οι επιχειρήσεις μπορούν να τα γεφυρώσουν αυτά? Can you hear me? Yeah. Thank you for having me. Thank you for the question. That's a good one. Well, it's true that when you're a company like Sanofi, where you are implemented in 70 countries, the world out there can be very different. And if you promote diversity and inclusion within your own office, that doesn't mean the same whether you're based in Russia or Israel or France or whatever. So you have to deal with something. You have to deal with that context, and you have to be true to your values. So how can that happen? And this is the difficulty, actually. This is the real challenge, because speaking out and loud to promote diversity, to say, here at Sanofi, you can be whatever you are, you can be yourself, you can be recruited wherever you come from, whatever your sexual orientation, whatever your ethnic minority or majority, you can be your true self. Okay, this is easy to say, but yes, is it pinkwashing? Is it only communication? Well, I think when it starts to begin something more concrete is when you act regarding your core activity, and then when you try to include in your core activity what you are promoting. So, for example, we have ERGs, so employee resource groups, like many other companies. This is not new. But for example, a concrete example of what happened in the UK, we were about to launch a new medicine on the market, whatever the medicine. But the ERG Pride, which is represented by LGBT plus employees, warned the marketing team and said, stop, you shouldn't do that packaging, because if you do so, the trans people that may need that medicine, they will put themselves at risk at the pharmacist, or they may be
treated badly just because you've put a gender mention on the packaging, and there's an icon which is gender as well. So this is how we internally can contribute to bring our values outside of the company, but this is only one example. But this is the way how we see things. We have values, we want the world outside to be as we like, as always. The ideal world would be there's no discrimination, everybody is welcome wherever he works, whatever he looks like. But when you're committed to that inclusion, you have to do something, and you have to do the extra mile to avoid being considered as just communication tool and pinkwashing. So what Sanofi did, but I think other companies are doing that way as well. But we are very proud to have launched an initiative last year, which is not only Sanofi, by the way. If you want to join that initiative, you're welcome, because the more we'll be to push for that change, the more successful we'll be. So we have an initiative which is called A Million Conversations. We are a pharmaceutical industry. We know that whether you are from an ethnic minority, if you are a woman, if you are from the LGBT plus community, your healthcare journey won't be the same as the majority. This is true. This is figures. We have the polling, we have a testimonial. We can see that in any countries in the world, whatever the healthcare system, this is very true. Whether you're based in Japan or in the US or even in France, where the healthcare system is quite public and complete. But so this is the situation. We, as an actor of the sector, we want to change that. So we want to use our power as an actor of the sector, our connection with ministries, our own employees, the ERG that we have internally that can help us understand what are the situations when you're disabled, when you're a woman going to see a doctor, when you are disabled and you struggle to see your doctor because it's not accessible. We want to change that. So we are trying to use that power, that network, the communities we work with, the ERGs, but also externally, the communities that do represent the person we want to treat and the person who suffer at the moment of these barriers and difficulty in accessing healthcare, to change the environment and try to shape it to become a more inclusive healthcare system. And that's where I think it's not pinkwashing anymore, because it's really concrete. It's not only the company itself that's trying to do good for their own employees, but we are trying to do the extra mile and bring that philosophy that is very, gold to us. It's the fact that everybody should have access to healthcare, that's for sure. But also, whatever your diversity, you have to have the same treatment. You have to have the same access and be treated fairly wherever. Κρατάω αυτό που είπες για το extra mile και θα επανέλθω πώς μια επιχείρηση μπορεί να κάνει το extra mile. Αλλά έρχομαι πρώτα στην Κρυστάλλη. Υπάρχει η θεώρηση ότι επειδή έχουμε αρχίσει να μιλάμε πιο ανοιχτά στο δημόσιο διάλογο, στην κοινωνική σφαίρα για τα θέματα που αφορούν τη διαφορετικότητα, την ενσωμάτωση, τα ανθρώπινα δικαιώματα, ότι με κάποιο τρόπο τα έχουμε λύσει. Και άρα και πάρα πολλές εταιρείες αρχίζουν και πριν καν μπουν στη διαδικασία να διαμορφώσουν μια ολοκληρωμένη στρατηγική για diversity και inclusion, κατεβάζουν τα μολύβια κάτω και λένε ότι, okay, έχουμε κάνει αρκετή πρόοδο, μπορούμε να αφαιθούμε λίγο σε αυτό. Πώς πιστεύεις από τη δική σου την πλευρά ότι ο δημόσιος λόγος, ένα κείμενο, ένα άρθρο, ένα βιβλίο, μπορεί πραγματικά να γίνει αφορμή έτσι ώστε και οι εταιρείες να ξεκινήσουν εσωτερικά το διάλογο για αυτά τα θέματα? Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Καταρχάς, αυτό που λες ταιριάζει πάρα πολύ ταιριάζει πάρα πολύ στη μία από τις δύο βιομηχανίες στην οποία εργάζομαι, είτε στη βιομηχανία του βιβλίου και στο publishing industry.
όπου στην Ελλάδα τουλάχιστον, για να μην μιλήσω για το εξωτερικό, δεν υπάρχουν DEI strategies. Οι άνθρωποι θεωρούν ότι επειδή η λογοτεχνία και οι τέχνες γενικά είναι πιο ανοιχτές και ήταν πάντα πιο ανοιχτές στους συγγραφείς, στους εργαζομένους τους κτλ., δεν χρειάζεται να κάνουν καμία απολύτως δουλειά, δεν χρειάζεται να καταγράψουν καμία απολύτως στρατηγική προώθησης δικαιωμάτων, ανοιχτότητας, ορατότητας, οτιδήποτε. Και ουσιαστικά τι κάνουν, κάθονται στους θρόνους των προνομίων τους και σου λέει εντάξει, θα την κάνουν άλλη δουλειά, εμείς είμαστε έτσι κι αλλιώς ανοιχτοί και ανεκτικοί και η αλήθεια είναι ότι δεν είναι. Έτσι, γιατί όλοι έχουν τα όρια τους. Και αυτά τα όρια τους πολλές φορές είναι αρκετά συντηρητικά γιατί ζούμε σε μια συντηρητική κοινωνία. Υπό αυτήν λοιπόν την έννοια, στην άλλη μου ιδιότητα, την ιδιότητα του συγγραφέα, την ιδιότητα της δημοσιογράφου, βρίσκω ότι υπάρχει ένα κλειδί για να ξεκλειδωθεί αυτή η ορατότητα. Η ορατότητα δουλεύει ως οδούριος ύπος, ώστε να ξεκινήσουν συζητήσεις για πώληση, για πολιτικές, για τον απλούστατο λόγο ότι, πώς να το πω, ότι αν δεν καταλαβαίνεις ότι έχεις ανθρώπους γύρω σου που είναι ΛΟΑΤΚΙ πλάς, που είναι queer, που είναι νευροδιαφορετικοί, που είναι ότι δεν φαίνεται απαραίτητα αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς να καταλάβεις πόσοι άνθρωποι γύρω σου ανήκουν σε αυτές τις μειονότητες, πόσοι άνθρωποι γύρω σου μπορεί πιθανόν να suffer, να υποφέρουν από τα στερεότυπα στα οποία λειτουργείς εσύ και η επιχείρησή σου. Δεν θα καταλάβεις ποτέ προς τα πού πρέπει να κινηθείς. Είναι ωραίο το ότι υπάρχει μία μακροσκοπική στρατηγική, υπάρχει το Εθνικό Σχέδιο Δράσης του ελληνικού κράτους, ελληνικής κυβέρνησης, υπάρχουν τα σχέδια δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχουν DEI strategies σε μεγάλες εταιρείες του εξωτερικού. Άκουσα πριν ότι υπήρχαν DEI strategies σε μεγάλες εταιρείες πολυεθνικές εδώ στην Ελλάδα. Στο δικό μου τον κλάδο του βιβλίου, το τονίζω, δεν υπάρχει τίποτα. Οπότε, μέσα από τη δημοσιογραφία ή μέσα από την ποίηση ακόμα, διότι γράφω ποίηση η οποία είναι ανοιχτά ομοερωτική, θεωρώ ότι φέρνω μία ορατότητα για να καταλάβουν οι άνθρωποι ότι υπάρχει και αυτό το διαφορετικό και ότι κάπως πρέπει να το ακούσουν. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, όπως είπε και πριν ο Φώτης Σεργουλόπουλος, η ορατότητα την οποία πρεσβεύω εγώ μπορεί να ξεκλειδώσει τις πόρτες και σε άλλους ανθρώπους να κάνουν το δικό τους come out, να μιλήσουν στις δικές τους οικογένειες, γιατί κάθε βήμα είναι σημαντικό. Σημεών, τα όρια που ανέφερε η Κρυστάλλη. Πώς μπορεί είτε μια επιχείρηση, είτε ένας οργανισμός, είτε μια κοινωνία, είτε η ίδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα όργανα της συνεχώς να επεκτείνουν τα όρια τους σε θέματα στρατηγικής και κανονιστικών πλαισίων, αλλά και πραγματικών δράσεων. Γιατί η πραγματικότητα πολλές φορές μας ξεπερνάει. Και ένα κείμενο μπορεί πράγματι να είναι πάρα πολύ καλό τη στιγμή που γίνεται published, αλλά μέχρι τη στιγμή που θα έρθει και θα υλοποιηθεί, θα γίνει νόμος σε όλα τα κράτη-μέλη ή θα το εστερνιστούν οι ίδιες οι επιχειρήσεις, μπορεί να περάσουν και 5 και 6 και 7 και 8 χρόνια. Πώς μπορούμε συνεχώς να αυξάνουμε και να ενδυναμώνουμε την αντοχή των οργανισμών? Ποια είναι η δική σου εμπειρία, θέλω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό μου δίνει τη δυνατότητα να ξεκινήσω πάλι από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να πω ότι η πρώτη σύντομη απάντηση είναι ότι δεν ανακαλύπτουμε ποτέ την πυρίτιδα. Τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι πάντα εκεί. Η προσαρμοτικότητα δεν είναι να κοιτάς πάντα μόνο τις λεπτομέρειες. Είναι απίστευτα σημαντικό να προσαρμόσεις, σαφέστατα. Η ουσία όμως, το ότι αποδέχεσαι και σέβεσαι τον άλλον, είναι κάτι αναλύωτο. Ήδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το μότο μας είμαστε ενωμένοι στη διαφορετικότητα. Αυτό από μόνο του δείχνει ότι ήδη από τις συνθήκες όταν δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο σκοπός ήταν να προασπιστούμε και να είμαστε οι πρώτοι, του lead by example, να ηγούμαστε με το παράδειγμα εμείς οι ίδιοι, στο τι σημαίνει να προασπίζουμε τα δικαιώματα, στις ίδιες θεμελιώσεις της συνθήκες. Έχοντας πει αυτό, η προσαρμοστικότητα δεν ξεκινάει, δεν είναι κάτι απρόσωπο. Τα όργανα και τα εργαλεία υπάρχουν. Το πώς εμείς στεκόμαστε ο καθένας μεμονωμένα και διεκδικεί, είναι το δεύτερο κομμάτι.
Ξεκίνησα πριν να λέω ότι πολλοί, και δυστυχώς όχι τυχαία ή όχι τόσο αθώα, περνάνε μηνύματα εναντίον της κοινότητας ότι είναι κάτι επιπόλαιο, είναι κάτι που αφορά μόνο χρώματα, είναι κάτι το οποίο αλλοιώνει την ταυτότητά μας, ότι αλλοιώνει τις παραδοσιακές μας αξίες. Και δεν έχουμε πολλές φορές, οι διοικήσεις μας δεν έχουν βγει μπροστά να το αντιμετωπίσουν ευθαρσώς, ότι μιλάμε για ανθρώπινα δικαιώματα τίποτα λιγότερο, την ασφάλεια των πολιτών μας. Και το λέω αυτό γιατί πολλοί, τουλάχιστον σε επίπεδο διεθνών οργανισμών, είναι ότι εσείς τι κάνετε. Έχουμε δύο διαφορετικές απόψεις. Η μεν θα ακουστεί ότι δεν κάνετε τίποτα. Έχετε μείνει στάσιμοι και δεν κάνετε τίποτα. Αναμασάτε τεχνική ορολογία, ξύλινο λόγο και έρχεστε μπροστά μας και δεν κάνετε τίποτα. Και υπάρχει η άλλη πλευρά, η οποία λέει ότι ασχολείστε μόνο με αυτό το πράγμα. Ότι έχετε φτάσει σε τέτοια λεπτομέρεια που πλέον έχει καταντήσει ας μετωπίσουν σαν ιδία. Η αλήθεια ποια είναι, ότι στην περίοδο που έχουμε πόλεμο, η δικιά μου αλήθεια τουλάχιστον, είμαστε σε μια περίοδο που υπάρχουν, ήταν η ομιλία του, είπα, του εκπροσώπου των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, έλεγε 55 το Μάρτιο, 55 σειράξεις στον κόσμο. Στις 55 σειράξεις, μέσα αυτό τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι το πρώτο που εκτελείται ακαριέα. Και σε αυτό η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα δεν είναι αμέτωχη. Πρώτα απ' όλα, υπήρχε φέτος, έγινε και η πρώτη έκδοση από την Διπλωματική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πώς χρησιμοποιείται διαχρονικά και ιστορικά η στόχευση των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων μέσα στον πολιτικό λόγο για να προστετεριστούν ψήφους ή για να έχουν ένα πολιτικό αφήγημα. Δηλαδή, μέσα σε όλα τα χρόνια, σε δεκαετίες ολόκληρες, για να μην πω περισσότερο, υπάρχει συνειδητή στόχευση με διαφορετικά κίνητρα να στοχεύει τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα ή διαφορετικότητα, μην το περιορίζω, διαφορετικά οι γυναίκες, με διαφορετικά αφηγήματα στοχευμένα, ώστε να φτάνουμε σε ένα καθεστώς να υπάρχει, να λιδωρείται η ουσία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μέσα στις συζητήσεις κατά τη διάρκεια του φόρουμ ήταν πολύ συνειδητό το ότι μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να κερδίσει εκλογές με ανθρώπινα δικαιώματα. Και η αλήθεια είναι ότι πολύ μέσα στις κοινωνίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι ανθρώπινα δικαιώματα, ο κόσμος έχει προβλήματα. Και λέει, μα τα ίδια προβλήματα αυτά έχουν όνομα που είναι η ασφάλειά μου, είναι ανθρώπινο δικαίωμα. Μπαίνω σε μια διαδικασία να αισθανθώ κι εγώ ασφαλή, να αισθανθώ ότι συμμετέχω. Και το άλλο κομμάτι είναι ότι η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση, οι πολίτες που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, μας κοιτάνε και περιμένουν από εμάς να δείξουμε κι εμείς το επίπεδο της διασφάλισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το οποίο ονειρεύονται. Έχουμε 10 χώρες υποψήφιες για να έρθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτοί οι άνθρωποι, οι πολίτες αυτών των χωρών, κοιτάνε εμάς και λένε: θέλουμε να γίνουμε όπως εσάς. Βγαίστε και υπερασπιστείτε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μπορείτε, εμείς ακόμα προσπαθούμε. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Και δεν το λέω γιατί όλα. Και πριν, δεν είναι όλα τέλεια. Είμαστε σε μια κατάσταση που το βλέπουμε σε όλο τον κόσμο. Υπάρχει στοχευμένη επίθεση εναντίον των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εναντίον των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων. Και αυτό το στοχευμένο είναι είτε μιλάμε για βιβλία σε βιβλιοθήκες στις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε μιλάμε για διάβρωση της κοινότητας των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων μεταξύ τους. Και γι' αυτό, κλείνοντας εκεί, ότι και πρέπει να διασφαλίζουμε τις βιβλιοθήκες μας, πρέπει να διασφαλίζουμε τα σχολεία μας, τι λέμε προστασία των παιδιών και προστασία της ενημέρωσης των παιδιών και της εκπαίδευσής τους. Και δεν είναι κάτι το οποίο είναι γενικό και αόριστο. Στην καθημερινότητά μας είναι το πώς διασφαλίζουμε τα δικαιώματά μας. Ευχαριστώ. Είσαι πολύ παθιασμένος, το ξέρω, πρέπει να διακόψω. Για να πάω ξανά στην Κρυστάλλη, μια που έβαλε την έννοια του λόγου και της γλώσσας. Ξαναγυρίζω στις επιχειρήσεις, γιατί αυτό είναι και το θέμα του πάνελ. Υπάρχουν δύο θεωρήσεις. Ή μιλάμε απλά, ή ξεκινάμε και εκπαιδεύουμε το ανθρώπινο δυναμικό μας σε όλες αυτές τις έννοιες. Τι πιστεύεις εσύ από τη δική σου πλευρά, και δεν θέλω να σταθούμε μόνο στο LGBTQI αρτικόλεξο, αλλά να δούμε ευρύτερα. Είναι σημαντικό να εκπαιδεύσουμε τους ανθρώπους σε όλες αυτές τις διαφορετικές έννοιες και τυπολογίες, ή είναι καλύτερα να μιλήσουμε με ιστορίες και να πείσουμε ότι πραγματικά ένας ασφαλής χώρος εργασίας είναι αυτός στον οποίο μπορώ να φέρω την ιστορία μου. Δεν καταλαβαίνω γιατί το ένα πρέπει να αναιρεί το άλλο. Δηλαδή, είναι σαν να θέλουμε να δώσουμε χώρο για να πει ο καθής τη δική του ιστορία, χωρίς να έχουμε δώσει τα βασικά εργαλεία της γλώσσας. Φυσικά, όταν μιλάμε
Για δικαιώματα, όταν μιλάμε για διακρίσεις, υπάρχουν όροι παλιότεροι αλλά και καινούργοι με τους οποίους πολλοί άνθρωποι μέσα στις εταιρείες και στις βιομηχανίες, τους οποίους οι άνθρωποι δεν θεωρούν τόσο οικοί. Οπότε, ναι, φυσικά πρέπει να υπάρχει εκπαίδευση, πρέπει να υπάρχουν σεμινάρια, πρώτα για να κατανοήσουμε αυτούς τους όρους, για να κατανοήσουμε αυτή τη διαφορά και φυσικά μετά πρέπει να υπάρχουν και οι αφηγητές. Ένας αφηγητής, ένας άνθρωπος ο οποίος λέει μια ιστορία, λέει ένα προσωπικό βίωμα. Το προσωπικό βίωμα έρχεται και κολλάει στην συναισθηματική νοημοσύνη του αποδέκτη πολύ περισσότερο από μια θεωρία, πολύ περισσότερο από μια στατιστική. Έτσι. Λοιπόν, χρησιμοποιώντας λοιπόν τους καινούριους όρους, αυτή τη γνώση την οποία δώσαμε, μπορούμε μέσω των αφηγημάτων και των ιστορημάτων και της λογοτεχνίας, της αφήγησης, να αγγίξουμε περισσότερο τους ανθρώπους και να κάνουμε αυτούς τους καινούριους όρους πολύ πιο κατανοητούς. Οπότε, από αυτήν την έννοια, δεν θεωρώ ότι είναι αυτά τα δύο πράγματα αντικρώμενα, είναι αλληλοσυμπληρώμενα. Τέλεια, ευχαριστώ. Κριστέλ, έρχομαι ξανά σε σένα. Πώς κάνει μια εταιρεία το extra mile, ειδικά όταν δεν είναι σε ένα μεγάλο δίκτυο, ένα διεθνές δίκτυο, όπως είναι, για παράδειγμα, η Sanofi. Γιατί πολλές εταιρείες στην Ελλάδα έχουν, αν θέλετε, τη δικαιολογία ή την πρόφαση ότι, εντάξει, θα πρωτοπορήσουν οι διεθνείς εταιρείες, international, το international corporate, γιατί απλά τους λέει και η μαμά εταιρεία τι να κάνει. Εμείς είμαστε μικροί ακόμα, ας καθυστερήσουμε λιγάκι. Τι θα έλεγες εσύ, έχοντας το καπέλο μιας πολυεθνικής και ενός global ρόλου σε μικρότερες εταιρείες? That's a tricky question. You're not helping me here. I will answer the question, but even as a multinational company is like a headquarter and some small companies in each country. So when Paris promoting inclusion and diversity, saying that the Pride community should be out and loud and there's no issue, you can be wherever you want and love whoever you want. Well, it's not the same situation in Russia. And then our colleague would say, well, you're living in Paris, that might be easy for you at the in the workplace to be out and loud, but for us it's just not possible and it's just risky, it's like life-threatening. So we have to deal with this kind of context, political context, laws as well, because we may have a view which is a bit biased when your HQ is in France, where we have same-sex marriage, but as Greece, but some other countries don't have that. We have voted a law against conversion therapy in 2022, which is, again, there are not so many countries like this. And I'm talking about the LGBT plus community, but as you said, its diversity is much more broad than that. And the topic of diversity might be very different. The sensitive topic might be very different in each of the country. For example, the disability in Japan might be the LGBT plus topic in other countries. So you learn things and you have to work with the local colleagues and the local situation to see, okay, how do we bring that topic? How can we move forward? How can we open the discussion about religion in Middle East, for example, or anywhere else with there are typical and very local situation with native in Australia and Canada. So I don't have an answer for every situation. I think the strategy, if I may say, would be you have to work with the people who are part of those communities, who are facing the issue, who have to deal with what you have decided at European level or in a supposed to be advanced country, but that doesn't apply by the book locally. So each situation is different. There's no golden rule, but yes, the way to move forward is to support, train, listen, but involve people that are facing the issues. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ.